Μάρτυρες δεν είναι για να απαντάνε. Ξεκίνησε να ρωτήσει, απαπεί ό,τι θέλω. Όχι, από αυτόν, δεν ξέρω εγώ. Καταρχήν αναφέρθηκε το όνομά του στην μήνυση. Όλα, ό,τι θέλετε να πείτε. Αναφέρθηκε το όνομά του στην μήνυση. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Κατά. Θέλω να καταθέσω κάτι συμπληρωματικό, το οποίο νομίζω ότι πρέπει η Επιτροπή σας να το ζητήσει και να το ενσωματώσει στο πόρισμα για το Κελκνό. Διότι, ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν βγει πράγματα στη φόρα για το Κελκνό. Έχουν βγει. Αλλά, μιλάω και πριν το 2015, όμως όλα αυτά κουκουλώνονταν. Όλα αυτά κουκουλώνονταν. Έχουν χαθεί δικογραφίες. Έχουν σταματήσει δικογραφίες σε κάποια σιρτάρια που δεν ξέρουμε που βρίσκονται. Όμως, υπάρχει μια δικογραφία η οποία έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη. Και η οποία αυτή τη στιγμή, πάλι με τις γνωστές καθυστερήσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, δεν είναι σωστά της προανάκρισης που δεν μπορείτε να ζητήσετε τα στοιχεία του πορίσματος και όλα αυτά που έχουν βγάλει μέχρι τώρα, αλλά είναι στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Είναι μια ιστορία η οποία αφορά το 2008, 2009, μπορεί και 2010, αν δεν, όπως καταλαβαίνω, και η οποία μιλάει αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό τους κατά εξακολούθηση συνολικού ποσού που υπερβαίνει τα 200.000, δεν είναι 200.000, είναι εκατομμύριο και βάλε, 1,5. Ναι. Προσέξτε τώρα, αυτό νομίζω ότι πρέπει, έχει συσχετιστεί και με δεύτερη δικογραφία αντίστοιχου περιεχομένου, και νομίζω ότι με αυτά που έβγαλαν οι συνεργάτες μου από το βιβλίο μήνυσης από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, εκεί που καταγράφεται η ροή της κάθε δικογραφίας, νομίζω ότι πρέπει να τα αναζητήσετε και να τα ενσωματώσετε. Γιατί είναι και αυτό άλλο ένα επεισοδιάκι κάποιων εκατομμυριακιών στην όλη ιστορία αυτής της απείλας που λέγεται Κελκνό. Έτσι. Και εδώ υπάρχει συγκεκριμένο πράγμα από ό,τι βλέπω. Έχει ασκηθεί δίωξη κακουργηματική, συσχετίστηκε και με άλλη αντίστοιχη ιστορία. Έχει κάτι. Κατηγορούμενος τον κύριο Πιερουτσάκο, αν κατάλαβα καλά, τον κύριο Χατζάκη και κάποιους άλλους που δεν ξέρω τα. Και νομίζω και προφανώς έχει και κάποιους υπαλλήλους μέσα του Κελπνό για αυτή την ιστορία. Και μάλιστα από ό,τι βλέπω εκεί στη ροή της μήνυσης, ότι ζητήθηκαν και συνδρομές από ξένες χώρες, που σημαίνει ότι ψάξαν λογαριασμούς απ' έξω και για κάποια έχουν απάντηση. Έτσι. Διότι και είναι στο στάδιο της κύριας ανάγκης. Άρα μπορείτε να ζητήσετε το πόρισμα και να το ενσωματώσετε στο βαθμό που έχει στοιχεία, γιατί έχει σίγουρα στοιχεία. Σίγουρα. Είναι η γνωστή ιστορία για την οποία εγώ θα διακινδυνεύσω και κάποια πράγματα να πω. Δεν πειράζει, κύριε Γιωργαντά, αφήστε με να εκτεθώ, δεν πειράζει. Αφήστε με να εκτεθώ. Δεν πειράζει. Υπάρχουν όρια που ξέρετε, λοιπόν, τι πρέπει να πείτε. Θα πω και κάποια πράγματα, ας πούμε. Ξέρω ότι για ένα μέρος αυτής της ιστορίας έγινε έλεγχος από το ΣΔΟΕ, ο οποίος χάθηκε. Εξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει πουθενά. Τον καταστρέψανε. Και αφορά αυτή τη γνωστή παρέα, Πουλής και Σία. Με αυτές τις παράνομες εκτυπώσεις και τα εικονικά τιμολόγια. Έτσι. Και ξέρετε και κάτι, δεν αφορά, αν είναι η περίπτωση που ξέρω, δεν αφορά μόνο το Κελπνό, και κάποια νοσοκομεία των Αθηνών παρήγγελαν εκτυπώσεις στη συγκεκριμένη ιστορία. Και μιλάω για το γεννηματάς. Έτσι. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία πρέπει να αξιοποιηθούν και να ενσωματωθούν. Τώρα, για το θέμα της... του απίθμενου θράσους της κυρίας Στουρνάρα διακόψω, να μας κάνει μήνυση. Διακόψω μισό λεπτό. Έχω πάρα πολλά να πω. Μπορώ να τα πω και εισαγωγικά, αλλά θα μπορούσατε και να... Και το λέω έτσι δηλαδή. Και προκαλώ να με ρωτήσετε. Έτσι. Είναι πολλά, έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε τα λέω... Τα λέω και εισαγωγικά εγώ. Μα νομίζω στη διάρκεια μπορεί να υπάρξει... Είπαμε κάποια πράγματα για την κυρία Στουρνάρα, τα οποία και αυτά με εισαγγελικές παραγγελίες στα πλαίσια της διερεύνησης του Κελπνό είναι στο στάδιο της προκατακτικής εξέτασης. Όμως, μετά από αυτήν την επίδειξη θράσους την οποία κάνει η γυναίκα του αρχιτραπεζίτη της χώρας μας, είμαι αναγκασμένος
να πω μερικά στοιχεία πολύ πιο συγκεκριμένα για να καταλάβει και ο ελληνικός λαός κάποια πράγματα που γίνονται. Γιατί είπα στις προηγούμενες δύο συνεδριάσεις κάποια πράγματα, όμως θα αναφερθώ πιο ειδικά σε αυτό για το οποίο υποτίθεται μας εγκαλεί για απιστία. Εμένα, τον Ξανθό, τον Ρόζενμπεργκ, κάποιους άλλους... Όχι. Λοιπόν, αφού μου είπατε να μιλήσω από την αρχή, νομίζω ότι πρέπει να απαντηθεί το θέμα, διότι βοηθούντον, κοιτάξτε τώρα μία ιστορία. Έχω αποκαλύψει τόσα πράγματα την προηγούμενη φορά, τόσα πράγματα για διάφορους, για κομμάτια του Κελπνό, για την διαφημιστική δαπάνη κτλ. Είναι αυτή η ιστορία η οποία έχει βγει και που σε άλλες χώρες θα είχε γίνει ανάστα ο κύριος με την offshore εταιρεία που χρηματοδοτεί τη γυναίκα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ένα γνωστό δημοσιογράφο, έτσι, ο οποίος είναι πρωτοπόρος στη μάχη εναντίον της κυβέρνησης, ας πούμε, με τοξικά άρθρα, του έχουν καταλογίσει 5 εκατομμύρια ευρώ, δεν τα πληρώνει, το παίζει άπορος. Έτσι, ότι έχει, λέει, μόνο 200 ευρώ, λέει, στο λογαριασμό του. Έτσι, αυτή η ξεφτύλα των ανθρώπων. Γιατί έτσι μόνο μπορώ να τον πω από τον άνθρωπο που το παίζει άπορος όταν τον πιάσανε με σακούλες με 5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα. Και βγαίνει χτες στη δημοσιότητα σε καμιά 20-30 άρθρα από ό,τι είδα. Μίνησε η κυρία Στουρνάρα, τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Ξανθό και τους υπόλοιπους. Και αυτό το γράφουν όλοι αυτοί που τα έχουν πιάσει από το Κελπνό τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Γιατί μας μηνύει, γιατί απεντάξαμε, προσέξτε, το Μάρτι του 17, όχι τώρα, τώρα έχουμε Απρίλη, κοντεύουμε Μάη του 18. Το Μάρτι του 17 απεντάξαμε ένα πρόγραμμα της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου του 7-14, έτσι, που έλεγε ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, που ήταν του Υπουργείου Υγείας. Από το οποίο πρόγραμμα, η κυρία Στουρνάρα, αυτή ήταν ένα, πώς το λένε, το έργο ήταν ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και υπήρχε από κάτω υποέργα, εκστρατείες και δράσεις ενημέρωσης του πληθυσμού για πρόληψη νοσημάτων και που από κάτω είχε μια σειρά από υποέργα Εθνική Επικοινωνιακή Εκστρατεία για τα καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα, Εθνική Επικοινωνιακή Εκστρατεία πρόληψη του καρκίνου, Εθνική Επικοινωνιακή Εκστρατεία των ατυχημάτων, των λιμωδών, του αλκοόλ, του καπνίσματος κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αυτή η πράξη, λοιπόν, από αυτήν είναι από αυτή τη χρηματοδότηση είναι το έργο που πήρε η κυρία Στουρνάρα με την εταιρεία της, την Mindwork, μαζί με την Agenda, για την οποία υπήρξε η έκθεση του ΣΕΙΠ και για την οποία ελέγχεται σήμερα, γίνεται προκατακτική εξέταση, με βάση τον έλεγχο του ΣΕΙΠ που βγήκε 25/11/15, ελέγχοντας και άλλες επικοινωνιακές δράσεις του Κελπνό, από εδώ είχε πάρει η κυρία Στουρνάρα 1.600.000 ευρώ συνολικά. Για την περίοδο 12-14 που ελέγχθηκε, είχαν πάρει 600.000. Και τα προηγούμενα, γιατί αυτός ο διαγωνισμός είχε γίνει. Πάει και λέει εδώ μέσα ότι ο ΣΕΙΠ έχει πει, λέει, ότι δεν αμφισβητεί την δυνατότητα του Κελπνό να οργανώσει επικοινωνιακή εκστρατεία για μη μεταδοτικά, για μη λοιμώδη νοσήματα. Αναφέρει μόνο αυτό το κομμάτι του σχολιασμού που κάνουν οι ελεγκτές του ΣΕΙΠ και ξεχνάει να αναφέρει από κάτω, στη μήνυση που κάνει, έτσι, που είναι το εξής, που γράφουν οι ελεγκτές. Είναι σαφές ότι η αρμοδιότητα επικοινωνιακών δράσεων του Κελπνό κατά το χρόνο έκδοσης του ειδικού κανονισμού λειτουργίας περιοριζόταν στα επιδημικά λοιμώδη νοσήματα, όπως άλλωστε αυτό υποδηλώνεται. Συνεπώς, η διάταξη αυτή του κανονισμού λειτουργίας περιορίζει το πεδίο των επικοινωνιακών δράσεων του Κελπνό σε αυτό τον επιδημικό λοιμωδό νοσημάτων. Αυτό γράφουν οι ελεγκτές μέσα. Δηλαδή, θεωρητικά το Κελπνό δεν μπορούσε να κάνει τέτοια καμπάνια. Εγώ το ξεπερνάω αυτό. Δεν είναι το κύριο. Το κύριο είναι ότι μία καμπάνια διαφημιστικών μηνυμάτων, τα οποία υποτίθεται θα βοηθούσαν την πρόληψη του καρκίνου στον πληθυσμό,
τα οποία θα έπρεπε να προβληθούν δωρεάν. Δωρεάν, αυτόν τον κύριο. Αυτόν τον κύριο. Η κυρία Στουρνάρα και οι συνεταίροι της πήραν και διαχειρίστηκαν ένα 600 προβάλλοντας διαφημιστικά μηνύματα, κάνοντας καταχωρήσεις και κάτι ψευτοημερίδες δεξιά και αριστερά, με εθελοντικές και ορισμένα με εθελοντικές οργανώσεις, που θα έπρεπε να προβληθούν αυτά δωρεάν. Γιατί είναι κοινωνικού και υγειονομικού χαρακτήρα μηνύματα. Έχουν 10 παρατηρήσεις οι ελεγκτές εδώ, έχουν 10 παρατηρήσεις το γιατί ήταν παράνομο αυτό που έγινε και το οποίο, το οποίο το προϊόν γλέντισε η κυρία Στουρνάρα. Και ξεκινάμε από την αρχή, γιατί εδώ πρέπει να ακουστούν όλα. Γιατί όταν σε κάποια πράγματα θες να τα πεις πιο σύντομα για να καταλάβει, αφήνεις το έδαφος σε κάποιους θρασείς οι οποίοι έχουν βάλει το δάχτυλο στο μέλι, πιστεύοντας στην αριστερή παρένθεση ή πιστεύοντας την πιθανή του στήριξη από την ελληνική δικαιοσύνη, να τολμά να κάνουν και μηνύσεις. Και πριν πω τις λεπτομέρειες, να πω το γενικότερο. Όταν απεντάς, από πού και ως πού η απένταξη ενός έργου είναι απιστία. Δεν κατάλαβα. Από πού και ως πού η απένταξη ενός έργου. Ένα έργο απεντάσσεται για τους εξής λόγους. Πρώτον, γιατί δεν είναι πολιτική επιλογή αυτό το έργο. Δηλαδή, αν εντάξει μια υγειονομική περιφέρεια ότι εγώ θα κάνω νοσοκομείο 400 κλινών στη Σίκηνο. Και το εντάξει μια περιφέρεια. Δεν μπορώ να το απεντάξουμε εμείς ως Υπουργείο Υγείας. Θα το καταλάβω κι εγώ δηλαδή. Ποιος έχει τον πολιτικό σχεδιασμό των δράσεων του χώρου της υγείας. Δεύτερον, όταν είναι overbooking το έργο, ξέρετε τι είναι αυτό, που βάζουμε πολλά για να, αν κάποια δεν ολοκληρωθούν οι μελέτες κτλ. Overbooking ήταν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και τρίτον, όταν δεν είναι έτοιμες οι μελέτες για να υλοποιηθούν τα έργα. Από πού και ως πού συγκροτεί απιστία το ότι το Μάρτι πέρυσι απεντάξαμε το έργο αυτό. Θα τα ακούσετε στην πορεία όμως γιατί το ήθελε η κυρία Στουρνάρα το έργο, αυτό το πράγμα. Και το θυμάται 1,5 χρόνο μετά, όταν, και το λέω έτσι, ξέρει ότι παρά την καθυστέρηση την οποία έκανε η κυρία Ράικου, και μιλάω ονομαστικά εγώ, γιατί ούτε εγώ χρωστάω σε κανέναν και δεν φοβάμαι και τίποτα. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία που θα σας πω αναλυτικά σε λίγο, τα πήγαμε από τον Δεκέμβρη του 2015 στην Εισαγγελία Διαφθοράς. Από τον Γενάρη του 2016 λοιπόν που φτάσαν αυτά τα χαρτιά, μέχρι τον Ιούνιο του 2017, τον Ιούνιο του 2017 δεν είχε ψαχτεί τίποτα. Τίποτα απολύτως δεν είχε ψαχτεί σε σχέση με την κυρία Στουρνάρα. Διότι ξεχωρίστηκε η δικογραφία για το κομμάτι αυτό, ψάχνουν τα άλλα για τη γρήπη και τα υπόλοιπα που είναι, ή για τον, πώς το λένε, για τον HIV, που πάλι ήταν επικοινωνιακές εκκρατείες που και αυτά έπρεπε να είναι δωρεάν και που για αυτά πήραν λεφτά άλλοι που πήρανε, άλλες εταιρείες που παίζανε εδώ. Αυτά προχώρησαν στην τέτοια, για κάποιοι έχουν ασκηθεί διώξεις, για κάποιοι έχουν ασκηθεί διώξεις. Της κυρίας Στουρνάρα έμεινε στην άκρη με τη δικαιολογία ότι δεν υπήρχε περιγεγραμμένο στο πόρισμα των ελεκτών του ΣΕΙΠ ποια ήταν η ακριβή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προσέξτε, δηλαδή, αυτό που λέει ο λαός μας, ότι αποθέλει το κακό μας γιατροί και δικηγόροι στο σπίτι του, έχει δίκιο. Προσέξτε τι βρήκανε. Έτσι, προσέξτε τι βρήκανε. Ότι επειδή δεν υπήρχε, γελάς Αντώνη, έτσι. Λοιπόν, τι βρήκαν δηλαδή για να καθυστερήσουν την ιστορία με την κυρία Στουρνάρα. Ότι επειδή δεν υπήρχε περιγεγραμμένο στο πόρισμα η ακριβής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που κατακύρωσε το διαγωνισμό που πήρε η κυρία Στουρνάρα για το κομμάτι της εξαρτήρια του καρκίνου, δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη δίωξη και ψάχναμε το χαρτί. Ψάχναμε το χαρτί. Και δεν το βρίσκαμε το χαρτί, είχε χαθεί το χαρτί. Έτσι, για αυτόν τον λόγο το καθυστέρησα. Ήταν η πρώτη πράξη της αριστερής παρένθεσης τότε, μετά το Σεπτέμβριο του 2015. Πιστεύω ότι όταν τελειώσουμε γρήγορα, δεν θα προλάβουμε να τα ψάξουμε. Σου λέει καθυστέρα το έτσι και αυτοί θα πέσουν. Έτσι. Λοιπόν, δεν έγινε όμως αυτό. Δεν έγινε όμως αυτό. Δυστυχώς και για την κυρία Στουρνάρα και για εσάς. Πάμε λοιπόν στο επί της ουσίας.
τις παρατηρήσεις τις οποίες έχουν κάνει οι ελεγκτές που πήγαν εκεί, γιατί άρχισαν να ψάχνετε μετά που άλλαξε η εισαγγελέα διαφθοράς, ορίστηκαν και άρχισαν και το ψάχνουν και είναι στη φάση, από ό,τι ξέρω, ολοκληρώνεται το πόρισμα και για αυτές τις ιστορίες, όπως και για το e-health forum που είχαμε πει την άλλη φορά κτλ. Λοιπόν, λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι συγγνώμη μισό λεπτό, να βρω ακριβώς, γιατί εδώ πρέπει να τα απαντήσουμε, όλα. Αυτός είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος προκηρύχτηκε το 2009. Έτσι. Συγγνώμη για το εύρος που θα πάρω, αλλά το θράσος πρέπει να απαντηθεί. Έτσι, το θράσος πρέπει να απαντηθεί. Προκηρύσσεται το 2009 ο διαγωνισμός. Βάζουν, υποτίθεται, διεθνής διαγωνισμός για την ευρωπαϊκά χρήματα. Κάτι που δεν τηρήθηκε για το e-health forum, που πάλι με ευρωπαϊκά χρήματα τις κάνανε απευθείας ανάθεση. Ο κύριος Γεωργιάδης που το έδωσε στο Κελπνό και το Κελπνό το ανέθεσε στην κυρία Στουρνάρα την διοργάνωση του συνεδρίου αυτού, που ήταν με ευρωπαϊκά χρήματα. Εδώ λοιπόν κάνουν διαγωνισμό και βάζουν καταληκτική ημερομηνία προκήρυξης προσφορών 16 Δεκάτου του 2009. Δεν καταθέτει κάποιος, δεν τα έχουν βρει, έτσι, δεν καταθέτει κάποιος. Και με μεταγενέστερες αποφάσεις, προσέξτε, παρατείνουν την προκήρυξη που κανονικά, αν λήγει 16 Οκτωβρίου, πρέπει μέχρι τις 15 να πεις ότι ναι, παρατείνω για 1-2 μήνες. Όχι. Τον Φλεβάρι και τον Απρίλη του 2010, δηλαδή 4 και 6 μήνες μετά, με αυτή την απόφαση παρατείνουν τη λήξη του διαγωνισμού, για τις 22 Τετάρτου του 10. Και τότε καταθέτει. Δηλαδή, καταρχήν έπρεπε να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και να προκηρύχεται καινούριος. Το παρατείνουν όμως, καταθέτει, έτσι, και παίρνει το διαγωνισμό. Το πρώτο λοιπόν, δηλαδή για να ξεκινήσουμε από τα τυπικά, είναι ότι στήσαν το πράγμα με τέτοιο τρόπο η γνωστή συμμορία Παπαδημητρίου και ΣΥΑ, και αφού προφανώς γιατί το υπόλοιπο πόρισμα βρήθηκε αποδείξεων του πώς κάνανε στημένους διαγωνισμούς, τα είχαν μοιράσει δηλαδή και στις άλλες επικοινωνιακές εκκρατείες και για τη γρήπη και για τον HIV κτλ. Που μοιράζαν τα έργα κτλ. Εδώ δεν τα είχαν βρει, τα βρήκανε και κατέθεσε η κυρία Στουρνά κτλ. Ξεπερνάω ακόμα και το γεγονός, το ξεπερνάω αυτό, όπως ξεπεράω και το πρώτο που είπανε ότι δεν μπορούσε το Κελπνό να το κάνει αυτό, γιατί ήταν μη μεταδοτικό νόσημο ο καρκίνος. Ξεπερνάω και το γεγονός ότι είχε μια καταδίκη, για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών παλιότερα και άρα δεν μπορούσε να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Και η προκήρυξη είχε βγει με τέτοιο τρόπο. Αλλά το είχε λύσει το θέμα αυτό, υποτίθεται κτλ. Το ξεπερνάω και αυτό, που πάλι θα μπορούσαν να την απορρίψουν από αυτό, αλλά βγάλαν τη διακήρυξη χωρίς να λέει, να προβλέπει αυτό το πράγμα αν έχει καταδικαστεί για κάτι που να μην μπορεί να συμμετέχει. Και συνεχίζουν τώρα, λέει το εξής. Ακούσα τώρα τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία τα κρύβει όλα. Έτσι. Και τα οποία έπρεπε ήδη να έχει ασκηθεί η δίωξη, όχι να είμαστε στην ολοκλήρωση της προκατακτικής εξέτασης. Λέει, ελλείψη χορήγηση σχετικών στοιχείων δεν μπορεί να πιστοποιηθεί ο βαθμός υλοποίησης των προβλεπομένων στη σύμβαση παραδοτέων. Δηλαδή, εδώ διαχειρίστηκαν ένα 600 για το οποίο κατέθεσαν κάποια τιμολόγια, τα οποία πληρώθηκαν από την Κεντρική Διαχειριστική Αρχή που τα έδωσε στο Κελπνό κτλ., που λέει «Κάναμε αυτά, το προβάλλω όμως και λέει «Τράβηξα, λέει, από διαδικτυακό τόπο ότι υλοποιήθηκαν προβολές συνολικά 250 σπότ σε 7 σταθμούς και 350 σπότ σε 16 περιφερειακούς σταθμούς». Δηλαδή, τελειώνω εγώ το έργο και ανεβάζω ότι έκανα τόσες προβολές. Πού είναι η απόδειξη? Πού είναι η απόδειξη ότι το έκανες? Γιατί καταρχήν, για να πληρωθούν αυτά, εφόσον ήταν και τέτοιου χαρακτήρα τα μηνύματα, θα έπρεπε να υπάρχει έτοιμα στο ΕΣΟΡΟΥ που δεν έγινε ποτέ. Ποτέ δεν έγινε έτοιμα στο ΕΣΟΡΟΥ, επέβαλε στα κανάλια σε ζώνες χαμηλής ακροαματικότητας, όπου είναι. Ή πολλές σε ζώνες χαμηλής ακροαματικότητας, λίγες σε υψηλής, να το προβάλλεις δωρεάν. Δεν έγινε ποτέ αυτό, έπρεπε να φάμε τα λεφτά. Μετά λέει, από την απολογιστική έκθεση του έργου προκύπτει εκτεταμένη χρήση εθελοντικών οργανώσεων. Ωστόσο, δεν χορηγήθηκαν στοιχεία βάσει των οποίων προκύπτει αν αυτές πληρώθηκαν για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου και κατά συνέπεια αν αυτό αποτελεί πραγματική δαπάνη για το έργο. Λοιπόν, αυτά τα πρώτα δύο χρόνια
είχε πάρει το 10-11 δηλαδή, είχε πάρει από το 1-600 το 1 εκατομμύριο και τα 640 τα πήρε το 12 με 14. Προσέξτε τώρα τι είχαν κάνει και γιατί η κυρία Στουρνάρα τώρα φωνάζει. Τι είχαν κάνει. Είχαν βάλει ότι εάν χρειαστεί στους όρους του έργου, αν χρειαστεί λέει, μπορούμε το έργο αυτό να το επεκτείνουμε. Μπορούμε το έργο αυτό να το επεκτείνουμε. Και λέει, μπορούμε να το επεκτείνουμε με βάση το προεδρικό διάταγμα 60 του 2007, επειδή αυτό που κάναμε είχε μεγάλο αποτέλεσμα. Εδώ μία παρένθεση. Το σποτ το οποίο είχε βγάλει η κυρία Στουρνάρα για τον καρκίνο, το ανακάλυψα στο YouTube. Είναι ένα σποτ περίπου 2 λεπτών, που είναι μια μαμά που μιλάει στην κόρη για τον καρκίνο κτλ. Όταν το ανακάλυψα πριν από κάνα οκτάμινο, οι προβολές του από το 2010-11, έτσι, ήταν οι προβολές του συνολικά μέχρι το 2018, μέχρι το 2000, τέλη του 2017, ήταν καμιά διακοσαριά οι προβολές του YouTube. Έτσι, ήταν καμιά διακοσαριά. Εγώ αυτό το σποτ δεν το θυμάμαι σε κάποιο κανάλι. Δεν το θυμάμαι αυτό το σποτ σε κάποιο κανάλι. Και υποτίθεται γι' αυτό πληρώθηκε. Έτσι. Και για τις προβολές. Μετά που το κοινοποίησα στη σελίδα μου λέγοντας ότι κοιτάξτε παιδιά, για αυτό το σποτ έχουμε δώσει αυτά τα λεφτά, μετά ξανανεβαίνουν οι προβολές του σποτ. Έτσι. Καμιά διακοσαριά είχε μέχρι τότε. Έτσι. Η μεγάλη καμπάνια της κυρίας Στουρνάρα και του Κελπνό για τον καρκίνο. Έτσι. Λοιπόν. Και τι έλεγε λοιπόν αυτό εδώ. Έλεγε ότι επειδή είχε μεγάλη επιτυχία, σας την είπα την επιτυχία πριν, έτσι, μπορούμε λέει να υπάρξει καινούριο νέες υπηρεσίες έως του ποσού των 672.269 ευρώ. Έχουν βρει και ακριβώς το ποσό. Δηλαδή, καβατζώσαμε, πώς το λένε, γλεντήσαμε το 1.600 και μπορούμε να το επεκτείνουμε και άλλα 670 χιλιάρικα. Από το ίδιο έργο του ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, που το, όπως το λέει το έργο αυτό, και τις πράξεις και τα υποέργα. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Στέλνουν αυτοί από το 13 έτοιμα, αλλά ακόμα δουλεύαν τα προηγούμενα, γιατί 12-14 τέλειωσαν τα πρώτα 1.600, στέλνουν αίτημα προς το Υπουργείο και λέει θέλουμε να το επεκτείνουμε το πρόγραμμα κι άλλο. Αλλά μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και σταμάτησε. Δηλαδή, υπάρχει μια απάντηση το 28 εβδόμου του 2015 που λέει ότι δεν απαντήσαμε στο Κελπνό να του δώσουμε τη συνέχιση. Υπήρχε όμως θεωρητικά το αίτημα από το Κελπνό ότι ζητάμε συνέχιση του προγράμματος. Έτσι. Υπήρχε το αίτημα θεωρητικά. Πίστευαν λοιπόν ότι επειδή θα πέσουμε, υπάρχει το αίτημα, θα το ενεργοποιούσανε για να συνέχισε να το πάρει. Βέβαια, το 2017 που είδαμε ότι εδώ γίνονται οι έλεγχοι αυτοί, είχαν καταναλωθεί ποσά σε άλλα έργα κτλ. Υπήρχε και overbooking, λέμε δεν χρειάζεται να συνεχίζουμε ένα πράγμα το οποίο είναι αυτό που είναι. Και το απεντάξαμε. Το θυμήθηκε η κυρία Στουρνάρα τώρα, 1,5 χρόνο μετά. Και μας κατηγορεί για απιστία. Που απεντάξαμε 1,5 χρόνο πριν ένα έργο το οποίο είχε μείνει παγωμένο. Εδώ και 3-4 χρόνια, έτσι, γιατί ήθελε να είναι ανοιχτό αυτό το πράγμα, προκειμένου αν έρθουν τα πράγματα έτσι όπως θέλανε, να το ενεργοποιούσαν για να συνεχίζουν. Επειδή αργήσατε την απένταξη, σας μηνύσανε. Τι? Επειδή αργήσατε την απένταξη. Τι αργήσαμε την απένταξη. Ναι, επειδή αργήσαμε την απένταξη, λοιπόν. Εντάξει. Μπορεί και να φοβήθηκε μη ζητήσει δικαιώματα. Νομίζω ότι δεν θέλω. Κοιτάξτε γιατί τώρα. Πούλησε, γιατί είδανε περισσότερα πει, δεν θέλω να πω άλλα. Είναι πάρα πολλά. Υπόθηκαν και σε δικαστήριο αυτά, γιατί είχε μηνύσει και το κύριο Βαξεβάνη και πήγα ως μάρτυρας υπεράσπιση για αυτό το πράγμα και αθωώθηκε ο κύριος Βαξεβάνης, γιατί δέχτηκε το δικαστήριο ότι αυτά δεν είναι συκοφαντικά από τη στιγμή που περιγράφονται έτσι. Εδώ το θέμα είναι ότι ξέρουν όλοι αυτοί, ότι για πρώτη φορά η δικαιοσύνη προχωράει, έστω και αργά, προχωράει όμως και στοιχειοθετημένα, προκειμένου να ασκηθούν οι διώξεις και να τιμωρηθούν για αυτά τα οποία έχουν κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι ένα επεισόδιο το Κελπνό. Είναι πολλά επεισόδια. Σας έφερα προηγουμένως και μια άλλη δίωξη που είχαν γίνει 2 μηνύσεις, πηγαίναν και αυτές αργά, τώρα φαίνεται και αυτό το πράγμα να ξεκολλάει. Λοιπόν,
Και για το eHealth Forum, μην τα ξαναπώ με την κυρία Στουρνά, το οποίο εκεί είναι εντελώς κραγμένο, έτσι. Και έχει και το θράσος τώρα η κυρία Στουρνάρα, έχει και το θράσος, να λέει ότι θέλουμε να θίξουμε το σύζυγό της μέσω αυτινής, έτσι. Έχει και το θράσος. Να λέει ότι θέλουμε να θίξουμε το σύζυγό της μέσω αυτινής. Είναι αυτόνομη προσωπικότητα. Αυτή τη λέμε κυρία Στουρνάρα, γιατί αυτή το λέει. Νικολοπούλου Στουρνάρα, έτσι υπογράφει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα νομίζω και ότι ο σύζυγός της εμπλέκεται και ως υπουργός οικονομικών και στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Λοιπόν, τα οποία θα τα βρει η κυρία Δικαιοσύνη. Σε πάρα πολλές άλλες αναλήψεις που κάνει, λέει Νικολοπούλου Στουρνάρα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Είναι βαθύ το σύστημα. Είναι πολύ μακριά τα πλοκάμια του σε πολλούς τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Είδατε, καθυστέρησαν 1,5 χρόνο να ξεκινήσουν, γιατί υποτίθεται δεν βρίσκαμε την ακριβή σύνθεση των μελών του ΔΟΣΟΥ, έτσι. Φάγαμε 1,5 χρόνο. Για να βρούμε τη σύνθεση των μελών του ΔΟΣΟΥ. Ή για τις υποθέσεις εδώ, των 23 διορισμών, που δεν είναι μόνο αυτοί οι 23, είναι και άλλοι 50-60 κτλ. Έτσι. Για να βρούμε τα στοιχεία, ας πούμε, των πληρωμών και τα λοιπά, το τι καθυστέρηση υπήρχε, που δεν απαντάγανε. Έχουν κάνει σαφείς πλαστογραφίες. Θα αποδειχτούν αυτά. Από τα απορίσματα. Έχουν πλαστογραφήσει. Πήγαν, σηκώσανε κουτιά από μέσα. Την περίοδο που ξαναγύρισε ο Γιαννόπουλος, φορτώναν φορτικά και τα βγάζανε. Έχουν αφήσει ίχνη όμως. Και υπάρχουν ή όλο το κομμάτι, αυτό που είχαν εξαφανίσει, εγώ έμαθα, ας πούμε, ότι βρέθηκε και κατατέθηκαν στην εισαγγελία εχθές. Εγώ την άλλη φορά σας είχα φέρει, και νομίζω το διαβιβάσατε στην εισαγγελία, ένα κατάλογο εδώ που έλεγε των 894 συμβάσεων του 14. Με ενημέρωσαν λοιπόν ότι βρέθηκαν και τα κείμενα των συμβάσεων, που εγώ είχα μόνο τους αριθμούς πρωτοκόλλου, και κατατέθηκαν και αυτά στην εισαγγελία, για να ψαχτεί αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να σπάσει αυτό το συστηματάκι. Πρέπει να σπάσει το σύστημα, ας πούμε, της εισαγοράς των δημοσιογράφων, αγωγούς και ατραπούς, κομματιού, τέλος πάντων, έτσι, για να παρέχουν πολιτική κάλυψη όσους κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια τη χώρα. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα όσο αφορά το θέμα της τρομοκρατίας, είναι προφανές. Και εμένα μου έχουν έρθει πληροφορίες ότι απειλούν, κάνουν, δείχνουν, μπήχουν κτλ. Λοιπόν, νομίζω ότι και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης προφανώς θα κάνει τη φύλαξη που πρέπει να κάνει στους ανθρώπους αυτούς. Ναι, αλλά αυτό δεν άρει το γεγονός ότι τέτοιες τρομοκρατικές πιέσεις έχουν ασκηθεί. Έτσι. Υπάρχουν. Εγώ δεν θέλω να ξαναπώ για αυτά τα οποία έχω υποστεί εγώ και η οικογένειά μου σε κάποια πράγματα. Γιατί αν σας διαβάσω μηνύματα τα οποία μου έχουν στείλει στο παρελθόν, έτσι, τα οποία να τα βλέπουν η γυναίκα μου ή τα κορίτσια μου, αυτά όλα δημιουργούν συμπεριφορές, έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Άρα, μην το αφήνουμε. Δηλαδή, αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται τυχαία. Αυτό μόνο δεν για τις μηνύσεις σε βάρος τους αναφέρθηκαν. Λοιπόν, εγώ τίποτα άλλο δεν άκουσα να λένε. Λοιπόν, οι μηνύσεις είναι δικαίωμα του καθενός να γίνονται. Ναι, προφανώς. Αυτό δεν αποτελεί τρομοκρατία. Οι μηνύσεις, βεβαίως. Ναι, δικαίωμά του είναι. Αυτά που αναφέρετε εσείς αν είναι αληθινά, λοιπόν, πράγματι είναι απαράδεκτο. Μην με κόβετε τώρα. Οι μηνύσεις σαφώς και είναι δικαίωμα, αλλά και η απάντηση και το εξεφτέλισμα του είδους της μήνυσης που κάνει, δεν φτάνει δηλαδή που έχει βάλει το δάχτυλο στο μέλι. Δεν φτάνει που πήρε με απευθείας ανάθεση το eHealth Forum που ήταν και χρήματα από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν φτάνει που στήσαν αυτή την ιστορία με τον καρκίνο για να γλεντήσει ένα 600 και να αφήσει και κάβαλα 600. Αλλά έχει το θράσος να μας κάνει μήνυση που απεντάξαμε το έργο και δεν αφήσαμε να τα φάει αύριο μεθαύριο που πιστεύει πως θα ξαναγυρίσετε εσείς. Δεν είμαστε με τα καλά μας δηλαδή. Που πιστεύει πως θα ξαναγυρίσετε. Μαύρη νύχτα στα βουνά, τσι κάπου ρίχνει γιόνι, θα ξαναγυρίσετε. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Μία σύγκριση η οποία χρειάζεται να γίνει, έτσι. Να σας πω για δύο. Όχι. Και ένα τελευταίο που αφορά το αντικαρκινικό έρανο. Γιατί πάλι μπερδεύεται με αυτό.
Προσέξτε, η κυρία Στουρνάρα πήρε. Δεν μπερδευόμαστε με τίποτα. Κυρία Στουρνάρα, δεν ξέρω αν μπερδεύετε. Ναι, όχι. Εγώ δεν έχω μπερδευτεί σε τίποτα. Ξέρω τι λέω, σε αυτά που λέω. Δεν είπα, κύριε Γιωργαντά, ότι μπερδεύεστε. Επιδεικνύεται υπέρμετρο κομματικό πατριωτισμό και θα εκτεθείτε στο τέλος. Μπορεί να σας κολλήσει κανένα παράσημο ο πρόεδρος και αντιπρόεδρός σας, αλλά στο τέλος θα ψάχνετε κι εσείς γύρω να χωστείτε. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν σεμνά και ταπεινά, σεμνά και ταπεινά στη στήριξη, γιατί οι νύχτες είναι εγκαστρωμένες, που έλεγε και ο σύντροφος Χαρίλαος μια φορά. Λοιπόν, εγώ δεν μιλώ άμα δεν έχω στοιχεία. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο, γιατί έχει και αυτό σημασία και να το συμπεριλάβετε γι' αυτό, αλλά δεν είναι και με αυτό το πράγμα. Προσέξτε. Η κυρία Στουρνάρα χρηματοδοτήθηκε, πήρε το έργο τέλος πάντων, έτσι όπως το πήρε, σαν επικοινωνιακή εκστρατεία από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου. Έτσι. Και αυτό, προσέξτε, αυτό γίνεται το 9-10. Το 9-10 γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Προσέξτε. Αυτό γίνεται το 9-10 που βγαίνει ο διαγωνισμός, το 5-10 το υλοποιεί το 11-12, 13-14. Την ίδια περίοδο. Στουρνάρας, πότε είναι υπουργός. Την ίδια περίοδο. Α, είναι μετά. Ήταν και στο ΙΟΒΕ πριν ο κύριος Στουρνάρας, κύριε Νικολόπουλε. Ήταν και στο ΙΟΒΕ και είχε κάνει και κάτι μελέτες εκεί και με τον τότε πρόεδρο του ΕΟΦ, τον κύριο Τούντα. Και πήγαν να στήσουν και εκεί κάτι διαφημιστικά τέτοια. Και οργάνωνε και κάτι τραπέζια. Η κυρία Στουρνάρα που ερχόταν και μίλαγε αυτός, ο κύριος Στουρνάρας. Έχουν βγει διάφορα, πώς το λένε, βίντεο στην επιφάνεια. Δεν τα αναπαράγουν. Τζάπα πήγαινε ο Στουρνάρας. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι αθώος του αίματος ο κύριος Στουρνάρας. Έτσι. Λοιπόν. Ένας από τους βασικούς υλοποιητές της καταστροφής της μνημονιακής της χώρας μας είναι. Έτσι. Λοιπόν. Και την ίδια περίοδο γλεντάγανε εδώ. Λοιπόν. Να πω κάτι για τον αντικαρκινικό. Προσέξτε. Την ίδια περίοδο υπήρξε ένα προϊόν του αντικαρκινικού εράνου. Το θυμάστε, το αντικαρκινικό εράνο. Ναι, έτσι. Ναι. Εκεί λοιπόν είχαν μαζευτεί 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε κάποια χρόνια. Και τι ζητάει το Υπουργείο Υγείας σε συνεννόηση με το Κελπνό, να κάνει τα χρήματα αυτά. Ήταν 6,5 περίπου εκατομμύρια. Κάπου εκεί, 6 εκατομμύρια, ναι, ήταν το που είχε μαζευτεί τότε. Λοιπόν, με μηνύματα ανάμεσα στην τότε διοίκηση του Κελπνό, από τον Μπιερουτσάκο, τότε Γενικό Γραμματέα κτλ., λέει, ενώ υπήρχαν και μια σειρά από άλλες προτάσεις να φτιάξουν ένα ειδικό κέντρο φροντίδας αποθεραπείας κλπ. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις τότε, καταλήγουν και μάλιστα παίρνουν και τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΣΥ γι' αυτό, ότι θα δώσουμε, λέει, 2 εκατομμύρια για Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών, προσέξτε, 2 εκατομμύρια για Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών και 1,5 εκατομμύριο για Εθνική Εκστρατεία Πρόληψης κατά του Καρκίνου. Δηλαδή, παίρνουμε και από εκεί, παίρνουμε και από εδώ. Και προσέξτε, πρωτοπαίρνουν απόφαση να χρηματοδοτήσουν το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών από τα χρήματα του Εράνου και μετά παίρνουν και Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το Αρχείο Νεοπλασιών. Ντούμπλεξ τι ιστορίες, έτσι. Λοιπόν, πάντα ντούμπλεξ όλα. Δύο πηγές. Θα το δέσουμε από δύο μεριές. Να τα γλεντήσουμε. Λοιπόν, πέρυσι λοιπόν, εγώ, επειδή έρχονται οι υπηρεσίες και μου λένε, ξέρετε κύριε Πολάκη, έχουμε ένα αδιάθετο ποσό από το αντικαρκινικό, είχε μείνει στην άκρη αυτό. Έχουμε ένα αδιάθετο ποσό από το αντικαρκινικό. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, λέει, έχει μείνει από τότε, είχαν δώσει 3,5 εκατομμύρια στο Κελπνό, έχουν μείνει 2,600, πόσα ήταν, να το, 2,920. Έχουν μείνει, λέει, 2,920, τα οποία κάπου πρέπει να τα δώσουμε. Έτσι. Λοιπόν, εδώ εγώ θα σας καταθέσω το τι τα κάναμε εμείς τα 2.920, για να δείτε και τη διαφορά, έτσι, και την ηθική. Τι? Όχι, είχαν μείνει 2.920. Λοιπόν, το πρώτο ψέμα που έχουν πει είναι. Γιατί όλοι οι άλλοι που καταθέσαν το κερπό είπαν καμιά αλήθεια. Ψέματα λένε όλοι. Αφού βρωμούν όλοι. Ψέματα λένε από την αρχή ως το τέλος. Όλες τις καταθέσεις. Και όπου τις ζορίζετε, λέγανε δεν μιλάω. Και όσα είπαν είναι ψέματα. Λοιπόν, σας λέω. Φάγαν 3,5 εκατομμύρια για το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών και για την επικοινωνιακή εκστρατεία κατά του καρκίνου. Και λέω, ρε παιδιά, αυτά είναι μια ευκαιρία να εξοπλίσουμε κάποια νοσοκομεία που θα έχουμε πρόβλημα. Και δώσαμε εμείς, και είναι σε εξέλιξη διαγωνισμοί, κάποιοι έχουν αγοραστεί, δώσαμε από αυτά τα 2,920, σας το διαβάζω εδώ, δώσαμε
σύστημα ψηφιακής μαστογραφίας με στερεοτακτική βιοψία 300.000 ευρώ, ψηφιακό τηλεχειριζόμενο ακτινοσκοπικό συγκρότημα στο Γενικό Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Δώσαμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το γραμμικό επιταχυντή, το δεύτερο γραμμικό επιταχυντή του Αγίου Σάβα. Και δώσαμε στο Θεαγένιο αναβάθμιση μονάδας κοβαλτίου προϋπολογισμένης δαπάνης 520.000 ευρώ, σύστημα βραχυθεραπείας ειρηδίου 192 προϋπολογισμένης δαπάνης 300.000 ευρώ. Τα κάναμε συγκεκριμένα έργα τα οποία αυξάνουν τη δυναμικότητα αντιμετώπισης των κακοηθειών στα δημόσια νοσοκομεία. Και εδώ τώρα δεν θα κατηθώ στον πειρασμό, να πω και κάτι άλλο. Το 2009 και 10 που δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα στη Μίζα και στο Μαύρο Χρήμα, υπό ΕΔΗΝ τότε και που είχαμε πολύ λιγότερα μηχανήματα ακτινολογικά, πολύ λιγότερα και ακτινοθεραπευτικά, δεν είχε βγει, δεν είχε πει μουρμού, κουβέντα για το ότι εδώ έχουμε ουρές, έχουμε αναμονές, το Νατάλο κτλ. Τώρα που έχουν προσθεθεί οι γραμμικοί επιταχυντές του Νιάρχου, που έχουμε κάνει αυτά, που έχουμε πάρει και άλλα από προγράμματα ΕΣΠΑ ή από ίδιους πόρους, τώρα ανακαλύψαν ότι έχουμε πρόβλημα ακτινοθεραπείας και το γράφουν και όλα αυτές τα συστημικά μιμία, όλες αυτές οι φυλάδες, δεν μπορώ να τις πω αλλιώς, ας πούμε, στη διατεταγμένη υπηρεσία και κάποια τα κανάλια που τα έχω ονομάσει με τον τρόπο που τα έχω ονομάσει, ας πούμε, που ανακαλύψαν ότι έχουμε τις καθυστερήσεις. Τώρα που προσθέτουμε δυναμικότητα στο σύστημα. Τότε που τσιταΐζανε από το κελπνό με τζάμπα χρήμα για τα μπάνερ, έτσι, τότε βεβαίως να κάνουμε Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών. Μία τρύπα στο νερό κάμα. Τίποτα δεν είναι. Γιατί προσέξτε, θα σας καταθέσω και το εξής. Εγώ του ζήτησα. Λέω, παιδιά, πείτε μου τι τα κάνατε. Και τους το έστειλα και υπηρεσιακά και επίσημα. Από την κυρία Ραΐδου που είναι στη διεύση εκεί. Λέω, πείτε μας. Και μάλιστα τους έστειλα δύο έγγραφα. Τους έστειλα 3 Τετάρτου του 17 και δεύτερο έγγραφο 3 Δεκάτου του 17, το οποίο λέει: παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφος για τα απολογιστικά στοιχεία της παραπάνω δωρεάς, από το προϊόν δηλαδή του αντικαρκυνικού εράνου, με βάση αυτά τα χρήματα που πήρατε τότε, τα 3,5 εκατομμύρια, τι τα κάνατε, ρε παιδιά. Λοιπόν, δεν έχουν απαντήσει. Δεν τα βρίσκουν. Δεν έχουν απαντήσει. Αυτοί οι υπηρεσιακοί, αυτοί οι ίδιοι είναι. Η ίδια συμμορία είναι. Ο Πιερουτζάκος μας είπε. Λέει εμάς συμμορία. Ο Πιερουτζάκος μας είπε ότι αυτά τα λεφτά ξοδεύτηκαν για τις δράσεις του Κελπνό. Εδώ το είπε. Είναι γραμμένο στα πρακτικά. Εμείς, αυτοί εδώ φαίνεται με αποφάσεις, στις οποίες μάλιστα πήραν και τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΣΥ, την οποία την πήρανε μετά. Είχαν ετοιμάσει την αποφάση. Φαίνεται από τα χαρτιά που θα σας αφήσω ότι το συμπληρώσανε μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΣΥ. Είπαν ότι θα πάρει 2 εκατομμύρια για το Αρχείο Νοπλασιών και 1,5 εκατομμύρια για την επικοινωνιακή εξαρτία για τον καρκίνο. Του ζητάω λοιπόν εγώ και πείτε μου, τι τα κάνατε, πού πήγανε. Και δεν έχουμε βέβαια κανένα Αρχείο Νοπλασιών, έτσι. Μία αποτύπωση της εικόνας μιας στιγμής έχουμε σε μια χρονική περίοδο που βασικά πήραν τα στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία, δεν κάνανε τίποτα άλλο. Έτσι. Λοιπόν, που έτσι κι αλλιώς τα καταγράφει αυτά και το έχουμε αλλάξει εντελώς τώρα την ιστορία με, την Εθνική Αρχή για την Παρακολούθηση των Νοπλασιών. Οπότε αυτά εγώ θα σας τα αφήσω και νομίζω ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτά στο πόρισμα. Είναι για το τι τα κάναν τα χρήματα του εράνου, του αντικαρκυνικού, με τον οβολό των ανθρώπων, έτσι, που τα δώσαν, ας πούμε, διαφημιστική εκστρατεία για το κερδό, αλλά τα φάγανε 5 εφημερίδες πάλι και 5 κανάλια και 5 κολλητοί, ας πούμε, και Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών θα τα φάγε καμία εταιρεία πληροφορικής που θα το στήσει αυτό, γιατί δεν στήσαν τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, εμείς τα κάναμε μηχανήματα. Και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά. Και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Διότι, εν τω μεταξύ, αλλά μου έκανε εντύπωση πώς τα είχαν αφήσει τόσα χρόνια. Δηλαδή, μοιράσαν τα πρώτα εκεί το 9-10, μείναν άλλα 3. Δεν το πίστευα και εγώ στην αρχή. Πώς τα αφήσαν. Δεν το είχαν. Τι, τα ξεχάσανε μάλλον ή είχαν άλλους τρόπους να το λύσουν το θέμα. Δεν πρόκαναν μάλλον. Δεν πρόκαναν. Λοιπόν, πάρτε και αυτά. Να τα δούμε. Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κάτι από τις διαδικασίες τώρα που το έχουμε. Κύριε Πουλάκη. Αυτό το έγγραφο που εγχειρίσατε για τις δύο μηνύσεις, η μία μέβαια είναι προκαταρκτική και δεν μπορούμε να πάρουμε αντίγραφα, αλλά για την πρώτη είναι στον τακτικό ανακριτή. Αυτή η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων είναι αυτό, την περίπτωση που καταγράφεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο πρόβλημα που παραθέτει αυτούσιο το πρόβλημα της ΔΟΕ για εκείνη την κυρία που πήγαινα και δήλωσε δεν γνωρίζω για πράγμα εγώ μόνο το ΦΠΑ έπαιρνα. Ναι, μάλλον είναι και αυτή η υπόθεση μία από τις δύο. Μάλλον είναι και αυτή η υπόθεση. Δεν περιγράφει άλλη το Γενικό Λογιστήριο, ούτε το ΣΔΟΕ. Μία επιγραφή αυτή. Άρα αυτή πρέπει να είναι. Υπήρξε μία έρευνα του ΣΔΟΕ. Άρα αυτή είναι. Ξέρω ότι υπήρξε έρευνα του ΣΔΟΕ από πληροφορίες. Ότι υπήρξε έρευνα του ΣΔΟΕ, η οποία,
η οποία αφορούσε και τον κύριο Πουλή και διάφορους άλλους, και η οποία εξαφανίστηκε. Την αναζητήσαμε, αλλά εξαφανίστηκε. Άρα αυτή είναι αυτή που αναφέρεται στα πορίσματα. Τι, προφανώς. Άρα αφορά λοιπόν την υπόθεση Κωστογιάννη, όπου πήγε ο ΣΔΟΕ και τη ρώτησε γιατί. Και λέει: εγώ δεν πήρα ποτέ λεφτά, μόνο το φοφέα με έλεγα να πάρω. Κύριε Λάπα, χαίρομαι πάντως λοιπόν που είπατε ότι τις προκαταρκτικές αντίγραφα δεν παίρνουμε. Όχι, είναι, μα είναι άσκηση δίωξης. Δηλαδή, η μία είναι άσκηση δίωξης. Δεν άσκη... Αλλά νόμιζα ότι επειδή έχει συσχετιστεί με την άλλη, έχει συσχετιστεί. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω μια πρόταση, όχι να ρωτήσω κάτι. Θα θυμάστε ότι χτες είπε η επιθεωρήτρια ότι η επιτροπή μας, οι εργασίες, βοήθησε, η συμμετοχή όλων, ότι βοήθησε ουσιαστικά. Αυτό δεν το λέω μόνο για να το ακούσουν και οι συνάδελφοι που δεν ήσαν εκεί και να ικανοποιηθούν για τον κόπο που κάνουν, αλλά και οι συμπατριώτες μας που λένε βγαίνει τίποτα από τις εξεταστικές. Έτσι. Μας είπαν λοιπόν ότι παρακολουθούν ακριβώς, μελετούν τα πρακτικά. Μόνο το 16% και... πιστεύει ότι είναι σκευωρία, κύριε Νικολόπουλε. Και... Ναι. 16% και... μόνο πιστεύουν ότι είναι σκευωρία. Το υπόλοιπο 84% έχει άλλη γνώμη. Και ότι βοήθησε λοιπόν. Για τούτο λέω, μετά από όσα είπε ο κύριος Πολάκης, νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα και αν θέλετε όλοι μας να βοηθήσουμε το Προεδρείο, να ζητήσουμε να έρθουν αυτά τα έγγραφα, όποια κρίνουμε σημαντικά, γιατί ταυτόχρονα είναι τα έγγραφα που ενδεχομένως και η Γενική Επιθεωρήτρια και οι συνεργάτες της να τα χρειαστούν. Συγγνώμη, για όσα είπε δηλαδή ο κύριος Πολάκης. Η κυρία δηλαδή, συγγνώμη κύριε Υπουργέ. Τρίτη επιβεβαίωση ότι έχει χρεωθεί. Τρίτη επιβεβαίωση, γιατί την είχα τις δύο. Δύο φορές έχει χρεωθεί το έγγραφο που έστειλα, στείλτε μου τα στοιχεία, τι τα κάνατε τα χρήματα του αντικαρκυνικού, και τους απαντάνε οι υπηρεσίες που τους είχατε και εδώ και τους εξετάζετε, δεν υπάρχουν στοιχεία. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Λέω, 1,5 εκατομμύρια δεν υπάρχουν στοιχεία. Επειδή λοιπόν όπως ακούσαμε και σταματώ κύριε Πρόεδρε, και αν συμφωνεί η Επιτροπή, παρακαλώ ας το σημειώστε. Είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, άρα δεν μπορεί ούτε η κυρία Στουρνάρα Νικολοπούλου, ούτε κανένας άλλος να πει το έκανα ή δεν το έκανα, γιατί αν έχει δείξει ότι το έκανε με χαρτιά, θα δούμε αν έγινε και πραγματικά. Πάντως, νομίζω ότι μπορούμε να ζητήσουμε αυτά που θα ωφελήσουν πολύ τις εργασίες της Επιτροπής. Ο κ. Μηταράκη, καταρχήν να πούμε για τα έγγραφα, ισχύει αυτό που είπαμε στην αρχή, δηλαδή πλήρης αδυναμία, λήψος, οποιοδήποτε. Αυτά είναι άλλα, κύριε Νικολόπουλε. Αυτά είναι φρέσκα, ψινά είναι αυτά. Αυτά τα έχουμε, ορίστε εδώ πέρα. Τα φωτοτυπούμε εδώ πέρα. Θα τα πάρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά. Κύριε Πρόεδρε, θα περιοριστώ μόνο σε ένα λεπτό να κάνω δύο μικρά σχόλια. Κατά πρώτον, η κυρία Νικολόπουλε.